Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο απόψινό σεμινάριο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε εδώ, γιατί πιστεύω ότι το πιο καλό και αποτελεσματικό φάρμακο είναι η γνώση. Άρα μόνο εδώ μέσα μπορούμε να μάθουμε. Όπως βλέπετε με τη σύζυγό μου, τη Χριστίνα, ασχολούμαστε πλέον αποκλειστικά μέσα σε αυτό το κομμάτι MLM LR, εδώ και 3 χρόνια περίπου τα τελευταία. Γιατί στο προηγούμενο στίβο ήμασταν ελεύθεροι επαγγελματίες πάνω στο κομμάτι καφέ, εστίαση και παροχή υπηρεσιών. Όλα άρχισαν όμως να αλλάζουν όταν για όλους μας αυτή η κατάσταση ήρθε να ανατρέψει τα πράγματα. Είναι ευλογημένη στιγμή για μένα και την οικογένειά μας που ήρθε ο κύριος Μπατάλης, ένας άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε την πρόταση, μας έδωσε αυτή την ιδέα, την οποία ομολογώ ότι δεν αντιλήφθηκα από την πρώτη στιγμή. Είναι όμως ένας άνθρωπος τον οποίο τον εμπιστεύτηκα από την αρχή, γιατί ήξερα ότι διακρίνεται για το πάθος του, για τον επαγγελματισμό του, και έμαθα στην πορεία μέσα από αυτή τη διαδικασία του MLM-LR ότι έχει ευλαβευθεί από την εταιρεία με τον έπαινο της υπευθυνότητας. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιος σου κάνει αυτή την πρόταση. Έτσι λοιπόν εμπιστεύτηκα τον κύριο Μπατάλη. Από όλα αυτά τα προϊόντα που μας πρότεινε, ομολογώ ότι κατάλαβα λίγα πράγματα, τι σημαίνει ορθομοριακή, ιατρική, συμπληρώματα διατροφής και MLM και πολυεπίπεδο marketing. Εγώ ζήτησα 2 πράγματα από τον κύριο Μπατάλη τότε. Όπως βλέπετε υπάρχουν κάποια απτά προϊόντα. Υπάρχουν όμως και κάποια άειλα προϊόντα. Λέω καλά αυτά. Εγώ τα προϊόντα που θέλω στη ζωή μου είναι να έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να έχω ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μου, που πολλοί σήμερα μας λένε, ξέρεις, δεν έχω χρόνο, και να μπορώ να αφήσω κάτι πίσω στα παιδιά μου. Αυτό το πρόγραμμα εσόβιων δικαιωμάτων που υπάρχει μόνο εδώ στην ΕΛΕΡ. Αυτά τα προϊόντα εμένα με άγγιξαν, γιατί και αυτά για μένα είναι προϊόντα. Ήρθαν σε μια εποχή όπου άρχισε και εμένα να με ζώνει η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, όταν δεν ήξερα τι θα μου συμβεί αύριο, και όταν έχουμε 3 παιδιά, δεν δεχόμουν σε καμία περίπτωση στα 40 μου να μου έχουν θάψει τα όνειρα. Τότε λέω, Νίκο, ποια είναι η ζωή που θέλεις να κάνεις? Ποια είναι τα όνειρα που πραγματικά θέλεις να ζήσεις και αυτή τη στιγμή δεν σου επιτρέπει η συμβατική σου εργασία? Λέω λοιπόν, μπήκα στη διαδικασία συζητώντας με την οικογένειά μου και είπαμε, παιδιά, τραβάμε μια γραμμή, και είπα το εξής. Εάν συνεχίσω να κάνω τη δουλειά που κάνω για τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια, με τη ροή που έχει, δεν σας λέω τη φθήνουσα που πραγματικά υπήρχε, πόσο θα έχει βελτιωθεί πραγματικά η ζωή μου? Και στην επόμενη πλευρά έβαλα, εάν σε 3 έως 5 χρόνια κάνω συνειδητά επαγγελματικά μέσα από το σωστό κύκλο δράσης το MLM-LR, πόσο θα έχει βελτιωθεί η ζωή μου? Για μένα το ζητούμενο είναι να έχω ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής για μένα είναι να έχω αξιοπρέπεια. Ποιότητα ζωής για μένα είναι να έχω ελευθερία στη ζωή μου, να κάνω ό,τι θέλω, όποτε θέλω, όταν θέλω, με αυτούς που θέλω, και να έχω αυτό το πλατή χαμόγελο που έχει η οικογένειά μου. Έτσι λοιπόν, για πάντα η οικογένειά μας θα είναι ευγνώμονες στον κύριο Γιώργο Μπατάλη, όπου μας έδωσε την πρόταση. Το θέμα που έχουμε να αναπτύξουμε είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη θεραπεία μέσα από τις ιώσεις της εποχής. Σίγουρα όλοι προερχόμαστε από μια καλοκαιρινή περίοδο, σίγουρα οι ιώσεις το φθινόπωρο μας έρχονται δειλά-δειλά, αλλά στην πορεία εξελίσσονται. Οπότε το θέμα ποιο είναι? Ότι εγώ θέλω να κάνω πρόληψη παρά να μου συμβεί το πρόβλημα και να περιμένω μετά να το αντιμετωπίσω. Εγώ άρχισα πολύ απλά με ένα προϊόν. Το μοναδικό που ήθελα ήταν μια οδοντόκρεμα. Είχα σοβαρό πρόβλημα ολίτιδας. Με μια οδοντόκρεμα του φαρμακείου που πάρχιζα να το αντιμετωπίσω και με ένα Listerine από το φαρμακείο, πιστεύω ότι το γνωρίζετε όλοι το προϊόν, δεν έβλεπα αποτέλεσμα. Τότε κάποια στιγμή στο πρώτο σεμινάριο είδα τον κύριο Παναγιωτακόπουλο, είδα ότι είναι έμπιστος, αξιόλογος άνθρωπος, και τον ρώτησα τι είναι αυτά τα προϊόντα. Μου έκανε ένα χαμόγελο ηρωνικό, το οποίο μου έχει μείνει ακόμα από την πρώτη στιγμή, και μου λέει, χρησιμοποιείς και Listerine, ναι? Του λέω ναι. Μου λέει, το Listerine μέσα έχει μία ουσία που είναι καρκινογόνος και άλλη μία που μακροχρόνια σε χαζεύει. Άρα έχω ένα ποσοστό άνοιας, οπότε θα είμαι επιεικής μαζί σας. Αυτή η ουσία που έχει μέσα το Listerine είναι το τρικλοζάν που απαγορεύτηκε πρόσφατα. Προσέξτε έρευνες και προσέξτε πόσο αθώα μας δίνουν την ασθένεια. Γιατί για μένα αυτό που κατάλαβα μετά από τόσα χρόνια που είμαι στην ΕΛΕΡ δεν είναι το παν το χρήμα.
είναι ότι χρησιμοποιείς προϊόντα που θωρακίζεις την υγεία σου. Θωρακίζεις την υγεία των δικών σου ανθρώπων, των συγγενείς σου, των φίλων σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα και γίναμε όλοι πιο συνειδητοποιημένοι καταναλωτές. Όταν η γυναίκα μου για τον πρώτο χρόνο μου έλεγε μακριά τα προϊόντα από τα παιδιά. Εγώ θέλω να τα ψάξω. Και μέσα από τις πιστοποιήσεις η γυναίκα μου είναι δίπλα μου και της είμαι ευγνώμων. Άρα, μέσα από αυτά τα θέματα της εποχής υπάρχουν κάποιες αλλεργίες. Και πού μας σωθούνε? Στη φαρμακολογία, που είδαμε πάρα πολύ ωραία η πολλή χρήση των φαρμάκων, τι επιπτώσεις έχει στην υγεία μας. Άρα, σε ποιο επίπεδο υγείας θέλω να βρίσκομαι, στο χαμηλό ή στο ψηλό? Αντικαθιστούμε λοιπόν αυτό το φάρμακο με φυτικά προϊόντα. Όλα αυτά τα φυτικά σκευάσματα είναι που θα μας δώσουν θωράκιση στην υγεία μας. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που είχα εγώ, το οποίο το έλυσα μέσα από τη χρήση των προϊόντων, χωρίς να το καταλάβω. Θα το δείτε στην πορεία. Είναι η αλλεργία. Το βασικό μου σύμπτωμα εμένα τι ήταν? Όταν έβαζα παλιά την κολόνια, το aftershave ή μύριζα λουλούδια, δεν μπορούσα να πλησιάσω και γυναίκες, γιατί όταν μου μύριζε το άρωμα φτερνιζόμουνα. Έτσι. Άρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα ότι πίνοντας χυμό αλόι, προβιωτικό, κολόστρουμ και ωμέγα 3, είπα στον κύριο Παναγιωτακόπουλο, γιατρέ, είχα αυτά τα συμπτώματα. Λες να, μου λέει, πραγματικά αυτά τα προϊόντα σε βοήθησαν. Εγώ όμως δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά και τον εμπιστεύτηκα. Θα ήθελα να έρθει δίπλα μου ο κύριος Παναγιωτακόπουλος, να μας δώσει λίγο τις πληροφορίες του, τι είναι η αλλεργία, πώς προέρχεται, γιατί ξαφνικά λέω, πώς μπορώ εγώ να δώσω τη λύση αυτή, από πού προέρχεται και ποιες μπορούν να είναι οι μακροχρόνιες επιπτώσεις αν δεν το λύσω. Βοηθήστε μας λίγο. Είχα ακριβώς ό,τι δείχνει η εικόνα. Κοκκίνησαν τα μάτια μου, αυτό το ρηνικό πρόβλημα εδώ που έτρεχε η μύτη μου και συνέχεια με ένα μαντιλάκι. Βοηθήστε μας λίγο, τι είναι αλλεργία και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Αλλεργία προέρχεται από τη λέξη άλλο έργο. Έρχεσαι σε επαφή με κάποιες ουσίες που σε κάποιο άτομο δεν έχουν καμία δράση και καμία επίδραση, ενώ σε σένα, επειδή έχει αναπτύξει άλλη αντίδραση ο οργανισμός σου, έχουμε άλλα αποτελέσματα από αυτά που αναμέναμε. Άρα, ανασένει το άρωμα, δεν τον ενοχλεί αυτόν που δεν έχει αλλεργία. Αυτός που έχει αλλεργία όμως αρχίζει να τρέχει η μύτη του, να μπουκώνει, να φτερνίζεται κτλ. Υπάρχουν λοιπόν αλλεργίες σε γύρις, σε σκόνες, σε περιττώματα από ζώα. Όλα αυτά όταν το αναπνέουμε ερεθίζουν κυρίως το αναπνευστικό μας σύστημα από τη μύτη μέχρι τους πνεύμονες και μπορεί να έχουμε αλλεργία είτε στο ανώτερο αναπνευστικό είτε στο κατώτερο αναπνευστικό. Στο ανώτερο αναπνευστικό το λέμε ρινίτιδα, στο κατώτερο αναπνευστικό το λέμε άσθημα. Η ρινίτιδα τώρα, επειδή ο οργανισμός έχει συχνά κόμματα, αποφράσει τους πόρους παροχέτευσης, παραμένουν υγρό μέσα στις κοιλότητες των ιγμωρίων, επιμολύνονται με μικρόβια και μας κάνουν την ιγμωρίτιδα. Όταν γίνει και ξαναγίνει, τότε το τείχωμα των κοιλοτήτων παχαίνει και εξελίσσεται σε χρόνια κατάσταση που είναι η χρόνια ιγμωρίτιδα με συχνά φτερνίσματα, ξυπνάμε με πονοκεφάλους, ξυπνάμε με βήχα, βγάζουμε φλέματα και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έκανα και την επιτυχημένη πρόληψη που μου είχατε πει για 3 μήνες αν κάποιος πάρει προβιωτικό, μπορεί να καλύψει την εταιρική του χλωρίδα και να αποφύγει τις αλλεργίες για 1 χρόνο και όντως είδαμε καταπληκτικά αποτελέσματα άμεσα. Ναι, γιατί οι αλλεργίες έχουν ένα υπόστρωμα από το έντερο. Οι αλλεργίες έχουν ένα υπόστρωμα λοιπόν από το έντερο. Καλό έντερο, λίγες αλλεργίες. Ένα έντερο που έχει υποστεί τη δράση αντιβιωτικών, του στρες, ουσιών ερεθιστικών, κάπνισμα, ποτό, τότε χάνει τη στεγανότητά του, ουσίες περνάνε και κυκλοφορούν μέσα στο αίμα και έτσι το ευαισθητοποιούν το άτομο. Άρα λοιπόν σε κάθε αλλεργία προτείνω να σφραγίζουμε το έντερο
με καλά φιλικά μικρόβια, που είναι τα προβιωτικά. Είναι η βάση αυτών, μια τρίμηνη κούρα, είναι πάρα πολύ καλή, δύο φορές το χρόνο, αφήνουμε τρεις μήνες, μετά άλλους τρεις μήνες ξανακάνουμε. Ωραία. Τα ωμέγα 3 μειώνουν τις φλεγμονές, το ίδιο και η αλόη με τις βιταμίνες, με την αντιφλεγμονώδη δράση, όπως και το κολόστρου ρίχνει την υπέρμετρη αντίδραση του ανοσοποιητικού και την κατεβάζει σε καλά επίπεδα. Πολύ ωραία. Μια άλλη ασθένεια, αν μπορούμε να το πούμε, είναι η αϊπνία. Αυτό το αντιμετώπισα και εγώ, γιατί μέσα από τους καλοκαιρινούς ρυθμούς είδα ότι είχαν αλλάξει τα ωράρια μας, είδα ότι κάποιες καταστάσεις είχαν αλλάξει στην καθημερινότητά μου. Έτσι λοιπόν είχα πρόβλημα αϊπνίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, χρησιμοποιώντας το MindMaster, είδα εξαιρετικά αποτελέσματα και άμεσα, να σας πω από την τρίτη μέρα, χωρίς καμία δόση υπερβολής, και είναι αυτό που μου έδωσε και καλύτερη συγκέντρωση. Μπορούσα να λειτουργήσω στην καθημερινότητά μου χωρίς αυτό το ανοπρόσαλο ότι άλλα θέλω να κάνω, άλλα έκανα και να ξεχνάω το πρόγραμμά μου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει ουσίες οι οποίες καθαρίζουν τον οργανισμό από το οξυδοτικό στρες. Όλο αυτό που είχες το καλοκαίρι, η ένταση στη δουλειά, οι μετακινήσεις, οι σκέψεις δημιουργούν οξύδωση στον οργανισμό. Αντίστροφα, η οξύδωση στον οργανισμό δημιουργεί επιπλέον άγχος. Όταν λοιπόν καθαρίζουμε το σπίτι μας, τότε μπαίνει καθαρός αέρας, όπως λέμε, μέσα στο σπίτι μας και νιώθουμε πολύ καλύτερα. Το ίδιο γίνεται και με το MindMaster, διώχνει, καθαρίζει τον οργανισμό από όλα τα κατάλοιπα και επιπλέον του προσφέρει καινούρια ενέργεια να ξεκινήσει και να μπορεί να βγάλει πέρα όλες τις αντιξιότητες. Πολύ ωραία. Ένα επόμενο σύμπτωμα, κρυολόγημα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα, επειδή έχουμε και τρία παιδιά, πάνε σχολείο, μπορούν πολύ εύκολα να πάρουν κάποιο μικρόβιο και να έρθουν κρυολογημένα. Εγώ, μέσα από την προσωπική μου εμπειρία και τη χρήση των προϊόντων, τη μακροχρόνια, αυτό που διαπίστωσα είναι το εξής, ότι έχω κάνει μια επένδυση θωράκισης υγείας στον οργανισμό μου και στα παιδιά μου, γιατί εδώ και 4 χρόνια τουλάχιστον δεν τα έχω πάει ποτέ στο γιατρό, ούτε για εμβόλια, παρά μόνο για την παρακολούθηση, σε προσωπική επιλογή πάντα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν έχει κάνει ούτε σουτ η μύτη τους, αυτό που λέμε. Και τι άλλο έχω κερδίσει? Τις επισκέψεις μόνο που θα έκανα στους γιατρούς, θα τις χρησιμοποιήσω. Πόσο σημαντικό είναι να κάνει πρόληψη για κρυολόγημα μια οικογένεια πλέον? Είναι σημαντικό να κάνει πρόληψη και μάλιστα από τις μικρές ηλικίες, από ενός χρονού. Γιατί λοιμώξεις υιογενείς σε αυτή την ηλικία πυροδοτούν χρόνιες παθήσεις αργότερα. Δεν είναι τόσο αθώο ότι πέρασε ένα κρυολόγημα τώρα και είναι εντάξει. Μπορεί να κάνει ένα κρυολόγημα και στα 40 του να έχει ένα πνεύμονα που να βγάλει παθήσεις. Άρα είναι σημαντικό η πρόληψη από το πρώτο έτος. Και εκεί λοιπόν έρχεται το κολόστρουμ που έχει διπλή ιδιότητα. Αφενός μένουμε τα αντισώματα που έχει έτοιμα, δίνει την ομπρέλα να προφυλαχτούμε από την καταιγίδα αυτή, αλλά έχει και ουσίες που ανεβάζουν το αμυντικό μας σύστημα και έτσι με διπλή φύση αντιμετωπίζει τις παθήσεις. Το ίδιο και η αλόη. Βοηθάει το ανασωπητικό να είναι σε εγρήγορση και να έχει καλύτερη ανταπόκριση στις λοιμώξεις. Ωραία. Στα κρυολογήματα δε παίζει σημαντικό ρόλο και ο κύστος. Το τσάι. Το τσάι, ο κύστος, είτε σε τσάι είτε σε κάψουλα. Και η κάψουλα είναι πολύ σημαντική, γιατί η εταιρεία ξέρει ότι ανεβάζει την άμυνα του οργανισμού, προσθέτει και ψευδάργυρο που ενεργοποιεί το θύμο αδένα και θωρακίζει απόλυτα. Δηλαδή ο συνδυασμός τσάι με κολόστρουμ ή με αλόη είναι καταπληκτικός.
Πολύ ωραία. Πάμε στην παιδική πρόληψη. Εγώ επειδή παραμένω παιδί στη ζωή μου, δεν έτρωγα ποτέ φρούτα, ήμουνα μόνο κρεατοφάγος. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ πάρα πολύ το Vita Active, καθαρά για αυτό το λόγο. Δεν έχω καπνίσει ποτέ, αλλά μόνο ότι δεν τρώω φρούτα. Έχω δει σημαντική βελτίωση, αλλά και στην ηρεμία του οργανισμού μου. Φυσικά. Όπως ανέφεραμε και προηγουμένως, το Vita Active μας κάνει τον οργανισμό να λειτουργήσει τέλεια, αποδίδει ενέργεια, οπότε έχεις γαλήνη, έχεις τις δυνάμεις να ξυπνήσεις το πρωί και να πας να κάνεις τις δουλειές σου. Σου καλύπτει και αυτό την άμυνα με τη βιταμίνη D που έχει και αν το συνδυάζεις με το κολόστρουμ, είναι και αυτός τέλειος συνδυασμός. Και το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίζεις την ηρεμία από το να ζεις τέτοιες καταστάσεις ακόμα και με τα παιδιά σου, ότι πονάει η κοιλιά μου, να χάσεις μια εκδρομή, να χάσεις ένα σχολείο. Δεν είναι αυτό. Φεύγει η ψυχή σου κυριολεκτικά όταν βλέπεις το μικρό παιδάκι σου να αντιμετωπίζει πυρετό, κρυολόγημα, μια πνευμονία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να θωρακίζουμε τα μικρά μας παιδιά πλήρως. Ωραία. Σπαστική κολίτιδα. Τι είναι? Θα μας το ξεκαθαρίσετε και αν υπάρχει λύση και ποια είναι η λύση και πώς μπορούμε να έχουμε αυτό το σύμπτωμα. Στη σπαστική κολίτιδα κατά διαστήματα το άτομο νιώθει φουσκώματα, ρηξίματα, έχει αναλλαγές πολλές φορές δυσκολιότητας διάρειας και γενικά δεν νιώθει ευχάριστα. Τα αιτία είναι πολλά. Το στρες είναι μία από τις κύριες αιτίες. Κάπνισμα αλκοόλ, άλλη αιτία. Διαρρέων έντερο. Έντερο που έχει χάσει τη συνοχή του και επιτρέπει σε ουσίες να κυκλοφορούν στον οργανισμό. Αποικισμός από μικρόβια που είναι εχθρικά σε εμάς, καθώς επίσης και από κάντιντα. Όλες αυτές οι αιτίες κάνει το έντερό μας να μην λειτουργεί κανονικά, να έχει αυτά τα προβλήματα. Λύση, έχουμε λύση, ισορροπούμε το έντερο προβιωτικά και ξεκινάμε παράλληλα και τη χρήση αλόης και το κολόστρουμ μπορεί αυτό να βοηθήσει μέσα σε 20 μέρες, ένα μήνα, το άτομο να έχει έρθει σε πλήρη ισορροπία και για μακροχρόνια να είναι καλά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες σας τις απαντήσεις. Ήσασταν καταπληκτικός.